Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΝΑ. Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014. Θα δούμε μαζί απόψε αναλυτικά τα γεγονότα από την κεντρική Ελλάδα και όχι μόνο. Θα ξεκινήσουμε με τις πολιτικές ειδήσεις και ειδικότερα με την υπόθεση Χαϊκάλη που είδε το φως της δημοσιότητας χθες και έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Χθες αργά το βράδυ μάθαμε ότι ο Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, έκανε μήνυση στον κύριο Χαϊκάλη για τα όσα είπε στη συνέντευξή του στο Μέγκα που εμπλέκουν τον Πρωθυπουργό σε αυτή την ιστορία. Αλλά να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, δηλαδή το πώς είδε το φως της δημοσιότητας αυτή η ιστορία. Ήταν ο Λάκης Λαζόπουλος στο παράθυρο της πρωινής εκπομπής του Γιώργου Παπαδάκη όταν ρωτήθηκε σχετικά. Είπε ότι γνωρίζει τέτοια περίπτωση, δηλαδή περίπτωση απόπειρας δωροδοκίας και αμέσως μετά ο Γιώργος Παπαδάκης πήρε στο τηλέφωνο τον Παύλο Χαϊκάλη και από εκεί ξετυλίγεται ένα περίεργο κουβάρι μέχρι σήμερα, μέχρι αυτή την ώρα. Παύλο Χαϊκάλη, καλημέρα. Παύλο, καλημέρα. Καλημέρα Γιώργο μου, πες μου τι είναι, γιατί είμαι στο γύρισμα. Τι είναι βρε Παύλο, φωτιά είναι. Έχουμε πιάσει φωτιά και θέλουμε ή να τη σβήσει ή να ανέψει περισσότερο. Έγινε απόπειρα χρηματισμού προκειμένου να επηρεαστεί για να ψηφίσει πρόεδρο Δημοκρατία. Ναι, αυτό είναι αληθές. Και έχει δώσει τα στοιχεία στη δικαιοσύνη. Υπάρχουν τα στοιχεία όλα στον εισαγγελέα εδώ και 15 μέρες και το πρώτο και το δεύτερο εδώ και μία εβδομάδα. Είναι οπτικό υλικό, οπτικό υλικό. Υπάρχει οπτικό και ακουστικό υλικό. Και είναι από συγκεκριμένο άνθρωπο, γνωστό άνθρωπο, δεν μας απαγχώνει στο μάτι. Γνωστός δεν είναι με την έννοια της ευρείας αποδοχής από τον κόσμο, τον ξέρει δηλαδή, αλλά είναι σε οικονομικούς κύκλους, δεν είναι γνωστός και πολιτικό. Δεν πρόκειται για μια γραφική περίπτωση, γιατί πρόσεξε. Όχι. Γι' αυτό εγώ όταν φύγε έγινε το. Δεν ξέρω από πού το έχετε μάθει τώρα, πώς έγινε αυτό, τι έγινε. Εγώ. Πιέσαμε το. Είναι ο Λάκης στην εκπομπή. Είναι ο Λάκης στην εκπομπή. Δεν ξέρω, είμαι στο γύρισμα και δεν έχω καταλάβει ακόμα τι έχει συμβεί. Είναι ο Λάκης ο Λαζόπουλος, τον οποίο. Αν έχει το Λάκη εκεί, ναι. Ο οποίο μα. Και στη συνέχεια πιέσαμε το Λάκη προκειμένου να μα πει. Βέβαια το φέραμε σε δύσκολη θέση. Στο Λάκη όταν έγινε η απόπειρα, εγώ ενημέρωσα τον πρόεδρο και μετά. Και γιατί το κρατάγατε δύο εβδομάδες αυτό το πράγμα? Γιατί περιμέναμε τη δικαιοσύνη να επέμβει. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια κίνηση. Εγώ το υλικό το έχω δώσει και στο Λάκη, με την έννοια της πρώτον της φιλίας μας, η οποία και το ξέρω ότι είναι ένα αξιόπιστο άτομο και ξέρω πολύ ξέρω πώς θα το χειριστεί. Δεύτερον για τις νομικές του γνώσεις. Και τρίτον για την τεχνική υποστήριξη την οποία χρειάζεται το υλικό για να καθοδογραφούν οι διάλογοι και να φύγουν κάποιοι θόρυβοι, γιατί ξέρω ότι έχει την τεχνική υποδομή για να το κάνει. Σε ποιον εισαγγελέα? Έχω δώσει κατάθεση στον εισαγγελέα εφετών, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, και είναι γνώστης, ήταν γνώστης κτλ. Και ο προϊστάμενος, ο κύριος Ντογιάκος. Όλα αυτά έγιναν χθες το πρωί, λίγο μετά τις 9. Το μεσημέρι ακολούθησε η συνέντευξη τύπου του Πάνου Καμένου, του Παύλου Χαϊκάλη και του Terence Quick με αναλυτικές πληροφορίες για το τι ακριβώς έκαναν από την 6η Δεκεμβρίου όταν άρχισε αυτή η υπόθεση. Όταν δηλαδή κατάφεραν να καταγράψουν αυτές τις περίφημες συνομιλίες και αμέσως μετά να τις καταθέσουν στον εισαγγελέα. Πάμε να δούμε τι είπε ο Πάνος Καμένος και ο Παύλος Χαϊκάλης στη συνέντευξη τύπου. Υπήρξε απόπειρα χρηματισμού του από την πλευρά ενός προσώπου, το οποίο θα σας αναφέρω και την ιδιότητα και το πώς τον γνωρίζω, και ότι εκείνος είναι διατεθειμένος να βοηθήσει στο να αποκαλυφθεί ποιοι στείνουν τα χαλκία και ποιοι προσβάλλουν τη δημοκρατία και την ιδιότητα του βουλευτή, εξαγοράζοντας βουλευτούς και τη συνείδησή τους. Έτσι, αποφασίσαμε με τον κύριο Χαϊκάλη και με συνδρομή φυσικής και τεχνικής παρακολούθησης καταγράψαμε τη συνάντηση που ορίστηκε στο ξενοδοχείο Πλάζα, όπου ο συγκεκριμένος οφερόμενος, ο Μεσάζων, επί 1 ώρα και 14 λεπτά του έκανε ουσιαστικά την πρόταση έναντι χρημάτων να ψηφίσει για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα σε αυτή την συζήτηση, σε αυτό το βίντεο,
που αποκαλύπτουν και άλλες υποθέσεις χρηματισμού ή απόπειρες χρηματισμού. Μιλάει μέσα για αρκετά πρόσωπα, για συμφέροντα και του διασφαλίζει πέραν του οικονομικού ωφέλους και το πολιτικό του μέλλον, διότι ο κύριος Χαϊκάλης του έθετε τέτοιους ερωτήσεις. Την ίδια μέρα ειδοποιήσαμε τον εισαγγελέα του από τις απογευματινές ώρες μετά τη συνάντηση, τον εισαγγελέα Παναγιωτόπουλο, που κάνει τη διερεύνηση, που έχει τη διερεύνηση υπόθεσεως, ότι υπάρχει σοβαρό υλικό και έγινε συνάντηση και το υλικό αυτό θέλουμε να το εγχειρήσουμε στην εισαγγελία. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος ειδοποίησε τον προϊστάμενο της εισαγγελίας, εφέτον τον κύριο Ντογιάκο, και το βράδυ ανήμερα του κύριου Νικολάου που γινόντουσαν φασαρίες στην Αθήνα, άνοιξε την εισαγγελία και μετέβημεν στην εισαγγελία ο κύριος Χαϊκάλης, η κυρία Τζούλη και εγώ, παρουσία του προϊσταμένου εισαγγελίας εφετών του κυρίου Ντογιάκου και του εισαγγελέα κύριου Παναγιωτόπουλου, εδόθη κατάθεση από τον κύριο Χαϊκάλη και εγχειρήσαμε μία δισκέτα με το υλικό το οποίο είχε την καταγραφή της συναντήσεως που αποδείκνυε το έγκλημα. Χθες το βράδυ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΝΑ, φιλοξενήσαμε μια μεγάλη συνέντευξη του Προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, του κυρίου Πάνου Καμένου. Ήταν διαφωτιστικός, τον ρωτήσαμε πάρα πολλά και όσα δεν ρωτήθηκαν από άλλα μέσα ή ίσως δεν ήθελαν να ρωτήσουν τα άλλα μέσα, έδωσε μια διαφωτιστική συνέντευξη που αξίζει να την παρακολουθήσουμε ξανά. Καλησπέρα στη Λαμία, καλησπέρα στη Ρούμελη. Τα θέματα τα ξέρετε, τα αποκαλύψατε όλα. Τώρα αυτό που μένει είναι να έχουμε την πολιτική σας θέση για όλα αυτά τα οποία γίνονται, όπως αποδείχθηκε και από την συνέντευξη τύπου που δώσατε και από όλα αυτά τα οποία έχουν δημιουργηθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αυτό έχει ξεκινήσει από πολύ πριν, έτσι δεν είναι? Έχει ξεκινήσει από την μέρα του Αγίου Νικολάου που γινόταν επεισόδια στην Αθήνα. Εμείς τηρήσαμε την ομιμότητα και εμπιστευτήκαμε την ελληνική δικαιοσύνη, δίνοντας όλα τα στοιχεία και καταθέτοντας τα στοιχεία στην ελληνική δικαιοσύνη. Οφείλω να πω ότι η εισαγγελία απεδέχθη όλο το υλικό αυτό άμεσα και νομιμοποίησε και συνεργάστηκε σε όλη αυτή τη διαδικασία μέχρι τώρα. Είναι αρκετά σοβαρό το θέμα αυτό. Είναι σε συνέχεια της προανάκρισης η οποία έχει ξεκινήσει για τον περίφημο Κουμπαρά. Σωστά. Και αποδεικνύει την εμπλοκή πλέον οικονομικών παραγόντων στη διαδικασία της, και πολιτικών παραγόντων, ναι, στη διαδικασία της επιλογής ψήφισης Προέδρου της Δημοκρατίας για την παράθεση ζωής της σημερινής κυβέρνησης. Πρόεδρε, σας έχουν πει πολλά πράγματα. Τώρα τελευταία σας λένε showman συνέχεια. Εσείς δεν τα μασάτε τα λόγια σας όπως πολύ καλά το ξέρουν όλοι. Αυτή η διαδικασία που καταγγείλατε εσείς, έχετε και στοιχεία άλλα από αυτά που προκύπτουν και από τις συνομιλίες ή και άλλα που λένε ότι αυτό συνεχίζεται ή έχει ξεκινήσει και από πριν? Αν ήμουν showman θα βγάλει τις 2 ώρες συνομιλίας και βίντεο που έχουμε και που έχω καταθέσει στη δικαιοσύνη στην τηλεόραση. Δεν το έκανα αυτό, εμπιστεύτηκα τη δικαιοσύνη και κατέθεσα ό,τι υλικό υπήρχε στον εισαγγελέα. Από εκεί και πέρα η εισαγγελία έχει την δυνατότητα να διερευνήσει την υπόθεση, να ανοίξει κινητά τηλέφωνα, να δει τις συνομιλίες και να δει ποιοι είναι από πίσω από την ιστορία. Εμείς δεν επιλέξαμε το σόου, επιλέξαμε την οδό της δικαιοσύνης, την οδό της εισαγγελίας και είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν έτοιμοι άνθρωποι και στην ελληνική δικαιοσύνη που θα αποδείξουν όλη αυτή την ιστορία η οποία είναι βαθιά πολιτική αλλά και ποινική. Είπατε και στη συνέντευξη τύπου, ξεκάθαρα το είπατε από πριν, γιατί κάποιοι λένε ότι προσπαθήσατε να το πείτε έτσι λίγο πλάγια, ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε σχέση με το κόμμα σας κάποια στιγμή. Θέλετε να δώσετε λίγο περισσότερες πληροφορίες? Γιατί είναι λίγο περίεργο το ότι εμφανίστηκαν όλα αυτά μαζί. Ακούστε, εγώ πλάγια δεν λέω τίποτα. Στη ζωή μου θα μιλάω ορμελιώτικα και να τα λέω τα πράγματα ευθέως. Ο κύριος Αποστολόπουλος είναι αυτός που γνώρισε στο γραφείο του κυρίου Σαμαρά σαν στενό συνεργάτη του κυρίου Σταμάτη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος σαν στέλεχος της Deutsche Bank καταθέσει όταν ήμουν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας
για την υπόθεση των CDS και την εμπλοκή του Γιώργου Παπανδρέου και της οικογένειάς του στα ασφάλιστρα κινδύνου. Η απόδειξη ότι γνωριστήκαμε εκεί είναι η κατάθεσή του όταν ήμουν βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στον εισαγγελέα Κορέα για την υπόθεση των CDS. Και η απόδειξη ότι ήταν στενός συνεργάτης του κ. Σαμαρά και στέλεγος της τότε Deutsche Bank, γερμανικής τράπεζας. Εν συνεχεία, αυτός ο άνθρωπος με ακολούθησε όταν κάναμε τους ανεξάρτητους Έλληνες, μάλιστα λέγοντάς μου ότι έχεις δίκιο, ότι εδώ βλέπουμε τον Σαμαρά να προσπαθεί να προστατεύει τον Παπανδρέου. Έγραφε άρθρα ως δευκαλείον, με το ψευδόνιμο δευκαλείον στο ιστολόγιο Στοχασμός Πολιτική και με συνόδευσε μέχρι τον Απρίλιο του 2013, όπου τότε μου είπε ότι διορίστηκε στην τράπεζα Πειραιός σαν στέλεχος και μου είπε ότι κοίτα να δεις, πάνω εγώ δεν αντέχω άλλο, θα περάσω από την άλλη πλευρά, δεν μπορώ να κάνω αυτόν τον πόλεμο, καλό δρόμο και εσύ, καλό δρόμο και εγώ. Του ευχήθηκα και έφυγε και πήγε πίσω στη Νέα Δημοκρατία. Στην τράπεζα έμεινε μέχρι τον Ιούλιο του 2014 και εν συνεχεία κρατώντας επαφές με τους βουλευτές των Εξάρτητων όπου τους γνώρισε από τη συνεργασία μας, άρχισε να πλησιάζει βουλευτές για να τους πείσει χρηματοδοτώντας τους να πάρουν θέση για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Το υλικό που έχετε στα χέρια σας περιγράφει τέτοιου είδους καταστάσεις, Πρόεδρε? Το υλικό που έχω καταθέσει στην εισαγγελία και αποτελεί μέρος της δικογραφίας, δηλαδή είναι νόμιμο υλικό, είναι υλικό που αποδεικνύει πολλά πράγματα. Όταν θα βγει προς τον αέρα, μια μισή ώρα συνομιλία την πρώτη φορά και 18 λεπτά τη δεύτερη φορά, τη δεύτερη φορά νομίζω έχει βγει ένα αρκετά μεγάλο μέρος, θα δείξει ακριβώς ποια είναι η αλήθεια. Οι πολίτες δεν ηλίθιοι καταλαβαίνουν τι γίνεται και βλέπουν πλέον και με εικόνα και με ήχο τις συνομιλίες πως γίνονται και πως στείνονται τα παιχνίδια στην πολιτική. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για το πολιτικό βίο της χώρας, Πρόεδρε, όλα αυτά που ακούγονται? Σημαίνει ότι την ώρα που οι άνθρωποι χάνουν τα σπίτια τους από τις τράπεζες, έρχονται κάποιοι και λένε σε πολιτικούς ότι τα τραπεζικά τους δεν θα τα ρυθμίσουν μέχρι να πεθάνουν και αφού πεθάνουν και στον Άγιο Πέτρο θα είναι, θα τους τα προφυλάξουν και τα σπίτια των πολιτών θα τα πάρουν οι τράπεζες. Αυτό σημαίνει. Σημαίνει ότι κάποιοι εδώ παζαρεύουν την αξιοπρέπεια των οικογενειών μας, την εθνική κυριαρχία, κάνουν κουβέντες και πραγματεύονται την αξιοπρέπεια των Ελλήνων έναντι αμοιβής μαύρων χρημάτων, 700 χιλιάρικα λέει μετρητά και άλλα άσπρα λεφτά, τα οποία θα είναι είτε μέσω διαφημίσεων, είτε μέσω εξαγορών δανείων. Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου και στην πολιτική μου ζωή και στην πραγματική μου ζωή να λέω τα πράγματα όπως είναι, τα σίχα-σίχα και τις σκάφη-σκάφη. Ξέρω ότι αυτό μπορεί να έχει κόστος. Αυτόν τον δρόμο επέλεξα, τον ρουμελιώτικο δρόμο επέλεξα, αυτόν θα ακολουθήσω και το πάω μέχρι τέλος. Και είμαι βέβαιος ότι ο ελληνικός όταν ακούσει τα πραγματικά στοιχεία, όταν δει την αλήθεια, θα λάβει τα δικά του αποτελέσματα. Για πόσο ακόμα θα είναι ζωντανή η πολιτική μαφία σε αυτόν τον τόπο? Όσο ζωντανοί είμαστε εμείς και είμαστε όρθιοι και υπάρχει ελπίδα στους ανθρώπους. Και εγώ θέλω να πω στους πολίτες μας ακούνε, κυρίως στους πολίτες μας ακούνε από το κανάλι σας, ότι υπάρχει ελπίδα. Το χαμόγελο το φέρουμε στα παιδιά μας, να μην φοβούνται τίποτα, να τους γράψουν στα παλιά τους στον παπούτσα. Με δυσκολότερες στιγμές στο έθνος μας και θα μπορέσουμε πάλι να φέρουμε τη λευτεριά. Μην κολώνουν πουθενά. Υπάρχουμε άνθρωποι που είμαστε έτοιμοι, είμαστε οικογενειάρχες, πιστεύουμε στην πατρίδα μας, στη σημαία, στην Ορθοδοξία, πιστεύουμε στην οικογένειά μας, πιστεύουμε στην αλήθεια και η αλήθεια είναι το μεγαλύτερο όπλο μας. Υπάρχει τρόπος να σταματήσει αυτή η διαδικασία? Θέλω να πω, πιστεύετε κι εσείς ότι χωρίς να υπάρχει κανένα άλλο ανάχωμα θα πάμε σε εκλογές ή βλέπετε να αλλάζει η κατάσταση έστω στην τρίτη ψηφοφορία?
ό,τι και να κάνουνε, όσους παπαδήμους και αν βρούνε, ο ελληνικός λαός είναι ένας λαός που ζει μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. Είμαστε τη χώρα που γέννησε δημοκρατία. Κανείς δεν θα μπορέσει να σκλαβώσει τον ελληνικό λαό. Μπορεί αυτή τη στιγμή τα παπαγαλάκια να κράζουνε, να φωνάζουνε, αλλά η αλήθεια είναι αυτή η οποία θα λάμψει και θα υπάρχει η καινούργια μέρα. Να μην φοβάται ο κόσμος τίποτα, ούτε στις αξιούδια χάσουν την τάξη τους, ούτε μισθωτή τους μισθούς τους, αλλά την αξιοπρέπειά μας θα τη διαφυλάξουμε και την ελευθερία μας θα τη διαφυλάξουμε όπως διαφυλάξαμε τόσα χρόνια όταν ήμασταν σε 400 χρόνια σκλαβιάς, απελευθερωθήκαμε. Αντιμετωπίσαμε τους Γερμανούς που ήμασταν λίγοι τότε και αυτά πολύ. Και μας ύμνησε όλος ο κόσμος. Έτσι θα μας ύμνησει και τώρα, γιατί η Ελλάδα αν δεν πέσει στην παγκοσμιοποίηση και τη νέα τάξη πραγμάτων, δεν θα πέσει καμιά χώρα στον κόσμο. Και μετά από αυτή την αποκαλυπτική συνέντευξη του Προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με το Ανόβερο, όπου εκεί βρίσκεται ο κύριος Θανάσης Γιαννόπουλος, το στέλεχος πλέον των Ανεξάρτητων Ελλήνων και πρώην Υπουργός. Καλησπέρα, κύριε Γιαννόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Στρατιώπουλε. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές, πατριώτες μας. Να είστε καλά. Βλέπετε ότι το πολιτικό σύστημα αυτοταλαιπωρείται με όλη αυτή τη διαδικασία. Και φυσικά το κόμμα στο οποίο έχετε πρόσφατα προσχωρήσει είναι στην κορυφή αυτή τη στιγμή της ενημέρωσης και της προσοχής των Ελλήνων πολιτών. Ναι, είναι γεγονός ότι βρίσκομαι μακριά, είμαι στο Ανόβερο σε ένα συνέδριο, αλλά τέλος πάντων δίνεται η ευκαιρία με τα ίντερνετικά να πληροφορηθώ, όπως επίσης πληροφορούμε και με το τηλέφωνο διαζώσεις από συναδέλφους, φίλους και φίλους σας, συναδέλφους δημοσιογράφους. Οφείλω να ομολογήσω, κύριε Γιαννόπουλε, ότι στην τελευταία μας κουβέντα εδώ στο στούντιο, σαν να το είχατε προβλέψει αυτό. Ναι, είχα πει πολλά ότι η εποχή σήμερα απέχει 40 χρόνια από την περίοδο του 65, αλλά όπως το είχα σχολιάσει, ότι φοβάμαι ότι θα έχουμε κάποιες έτσι ομοιότητες με την περίοδο εκείνη εκεί. Και βέβαια είχα πει ότι θα ασκηθούν πιέσεις, θα υπάρξουν υποσχέσεις, θα υπάρξουν πάρα πολλά πράγματα, έως ότου φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα, αν θα φτάσουμε για την εκλογή του Προέδρου. Με αυτές τις εξελίξεις τι βλέπετε εσείς ότι θα γίνει? Αυτές οι εξελίξεις, κοιτάξτε, θέλουν διερεύνηση. Δεν είναι εξελίξεις οι οποίες είναι καλές, είναι εξελίξεις οι οποίες δυναμητίζουν και πολλώνουν το όλο σκηνικό. Σας είχα σχολιάσει ότι ο Πρωθυπουργός δεν είναι εύκολος παίχτης, είναι δύσκολος, ξέρει καλά να χορεύει το Καλαματιανό ως Καλαματιανός και νομίζω ότι θα υπάρξουν εξελίξεις στην όλη αυτή προσπάθεια που έγινε κατά δήλωση του κυρίου Χαϊκάλη. Ο Πρωθυπουργός μίλησε τον κύριο Χαϊκάλη, το ξέρετε έτσι? Ναι, το έχω μάθει και μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή για πρώτη φορά βλέπουμε Πρωθυπουργός να κάνει μήνυση, αγωγή τέλος πάντων σε έναν βουλευτή. Είναι λίγο περίεργα όλα τα θέματα αυτά. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Βέβαια, πολύ σωστά το χειρίστηκε ο Παναγιώτης ο Καμένος, που αυτά τα στοιχεία τα έδωσε στον εισαγγελέα και ο εισαγγελέας να τα χρησιμοποιήσει, να τα αξιοποιήσει, για να μην θεωρηθεί ότι το προϊόν αυτό υποκλοπής, σύμφωνα και με την τελευταία απόφαση του Αρείου Πάγου, θα πήγαινε για να ενοχοποιήσει ενδεχομένως αυτούς που είχαν τα στοιχεία. Πιστεύω ότι θα ξεκαθαρίσει το θέμα, αλλά αυτό που βλέπω μετά από όλη αυτή την ιστορία, δηλαδή σας είχα πει, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας που να θεωρήσει τον εαυτό του προϊόν μιας τέτοιας βρώμικης, θα έλεγα, διαδικασίας. Ο κύριος Δήμας πρέπει να τα σταθμίσει τώρα πάρα πολύ τα θέματα αυτά. Σωστά. Έχω δύο ερωτήματα πολύ σημαντικά. Το πρώτο έχει σχέση με νέες δηλώσεις που είδαμε από τον κύριο Βουδούρη και τον κύριο Παραστατίδη,
που αρχικά έκαναν λόγο για χρηματισμό, έτσι, κάποιων βουλευτών, υπήρξαν αντιδράσεις, τα μάζεψαν, βλέπουμε ότι ξεκινάει ένα ντόμινο δηλώσεων με αφορμή την υπόθεση Χαϊκάλη. Ναι, μέσα στο δεκαήμερο αυτό που θα κυλήσει, πιστεύω ότι θα υπάρξουν πάρα πολλά έτσι θέματα και είναι, θα έλεγα, ντροπή για το πολιτικό μας σύστημα η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας να ευτελίζεται κατά αυτόν τον τρόπο και να οδηγούνται τα πράγματα που δεν ξέρει κανείς που θα οδηγηθούν. Μου κάνει εντύπωση. Φοβάμαι. Και το λέω αυτό γιατί αυτή η ιστερία, η μανία, το να μην γίνουν εκλογές και να πάμε για πρόεδρο της Δημοκρατίας, κάτι με ανησυχεί. Γιατί αυτό το πράγμα γίνεται? Δεν θα γίνει καταστροφή του κόσμου εάν πάμε σε εκλογές. Πρέπει να γίνουν τώρα εκλογές για να ξεκαθαρίσει η Ήρα από το Στάρι, να έχουμε μια κυβέρνηση με μια νοπή λαϊκή εντολή, να βγει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τα κανονικά και κατά αυτόν τον τρόπο να μπορούμε σαν ως Έλληνες να έχουμε ένα διαπραγματευτικό στοιχείο. Να σας πω και το άλλο. Ευρισκόμενος τώρα στο Ανόβερο και έχοντας επαφή με ανθρώπους, Γερμανούς κατά βάση, δεν αισθάνομαι τόσο πολύ άνετα και ωραία, γιατί με βλέπουν καχύποπτα και είναι κάτι που με ενοχλεί. Μάλιστα. Πάντως το εμπλεκόμενο πρόσωπο σε αυτή την ιστορία, ο κύριος Αποστολόπουλος, έχει δηλώσει και στέλεχος γερμανικής τράπεζας, έτσι? Δεν ξέρω, έχω ακούσει, διάβασα το βιογραφικό σημείωμα, δεν το ξέρω καθόλου. Δεν φαντάζομαι ότι θα έχετε δει και τις συνομιλίες, διότι κυκλοφορούν πλέον στο διαδίκτυο. Τις είδα. Μπήκα στο διαδίκτυο, τις είδα τις συνομιλίες και όλες προέρχονται, όλοι λένε ότι προέρχονται από τα παραπολιτικά, το πήραν. Τώρα, λοιπόν, κλείνοντας, κύριε Γιαννόπουλε, θα ήθελα ένα σχόλιο για την παρέμβαση Καραμαλή και τη δήλωσή του. Θέλουμε καθαρές λύσεις. Πρόεδρο της Δημοκρατίας από αυτή τη Βουλή ή εκλογές, είπε ο κύριος Καραμαλής. Ναι, σωστή είναι η θέση του, αλλά για μένα πιο σωστή είναι το να πάμε σε εκλογές τώρα. Μάλιστα. Κύριε Γιαννόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση καλά. Στο Δελτίο. Καλή συνέχεια. Να είστε συνέχεια, καλά, καλό βράδυ. Να είστε καλά. Τις εξελίξεις στην υπόθεση Χαϊκάλη σχολίασαν και τα πολιτικά πρόσωπα από την περιοχή, βουλευτές της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που βρέθηκαν χθες στα εγγένεια των νέων εγκαταστάσεων του χιονοδρομικού κέντρου Παρνασσού. Να δούμε τις σχετικές δηλώσεις. Όποιος έχει οποιοδήποτε θέμα, οτιδήποτε να καταγγείλει, οφείλει να πάει στις αρμόδιες αρχές, να πάει στους εισαγγελείς. Δεν μπορούν να αιωρούνται τέτοιες καταστάσεις και τέτοια θέματα όταν οι ισορροπίες της χώρας είναι πάρα πολύ λεπτές. Ο καθένας έχει την ευθύνη των λεγόμενών του και των πράξεών του. Δυστυχώς ο κ. Χαϊκάλης είναι expert της κωμωδίας, αλλά στην πολιτική σκηνή έχει γίνει expert της τραγωδίας. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι δεν μπορούν εύκολα να σε πλησιάσει κάποιος για να σε δωροδοκίσει, αν εσύ δεν στρώσεις πρώτα το χαλί. Δυστυχώς, σε αυτή τη στιγμή, ορισμένοι δεν είναι στο ύψος των περιστάσεων, αλλά γίνονται αρρωγοί της καταστροφής της χώρας μας. Για όλα αυτά τα οποία ακούγονται για χρηματισμούς και όλα αυτά, για εκβιασμούς, ό,τι υπάρχουν πρέπει να επιληφθεί δικαιοσύνη. Και αυτοί οι οποίοι λένε ό,τι λένε, πρέπει να πάνε στη δικαιοσύνη να καταθέσουν και η δικαιοσύνη να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Σίγουρα αυτά όταν ακούγονται. Υπάρχει ένα πολύ άσχημο κλίμα για το τόπο μας και σίγουρα αυτό δεν ευνοεί στο να έχουμε μια ομαλή εναλλαγή της εξουσίας που θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα με τις εκλογές του τέλους Ιανουαρίου. Το χορό των καταγγελιών όμως το ξεκίνησε ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ όταν καταγγέλια ακυρώνει τους και αποστάτες. Εμείς δεν καταγγείλαμε με αυτόν τον τρόπο τον οποίο λέτε εσείς. Εμείς πήγαμε στη δικαιοσύνη και είπαμε δικαιοσύνη όλα αυτά τα οποία ακούγονταν στο παρασκήνιο να τα ερευνήσει η δικαιοσύνη. Αυτό είπαμε εμείς και αυτό ζητήσαμε και όταν πήγε στην αγγελία ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο σύντροφος Αλέξης Τσίπρας. Και μετά τις δηλώσεις των βουλευτών της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για όλα αυτά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, πάμε να κάνουμε μια πολιτική κουβέντα εδώ στο στούντιο με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σταθά. Καλησπέρα, κύριε Σταθά. Καλησπέρα σας και στον θεατή σας. Όλα αυτά πώς τα προσεγγίζετε εσείς κομματικά και αν δεν κάνω λάθος,
συμφωνείτε ότι εκθέτουν συνολικά το πολιτικό σύστημα, έτσι? Φυσικά και το εκθέτουν. Πρέπει η δικαιοσύνη από τη στιγμή που το ήξερε εδώ για αρκετές μέρες, πρέπει να λάβει αυτές τις ευθύνες της και είναι καθαρά θέμα της δικαιοσύνης από εδώ και πέρα. Γι' αυτό υπάρχουν διακριτές εξουσίες, άλλο κυβέρνηση, άλλο εκθετική εξουσία, εκτελεστική και άλλο δικαστική εξουσία. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουν λοιπόν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να μην κάνουν επιλεκτικά αυτό το οποίο κάνουν. Και δεν μπορεί ο Σαμαράς να κάνει μήνυση μόνο στο Χαϊκά και να κάνει και στον Αποστολόπουλο. Δεν μπορεί να κάνει μόνο στον έναν. Δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Εδώ μιλάμε ότι εδώ πέρα ασύεται όλο το πολιτικό σύστημα. Εσείς από εδώ και πέρα είστε έτοιμοι για τις εξελίξεις? Εμείς είμαστε έτοιμοι για τις εξελίξεις. Θέλουμε να γίνουν εκλογές από χθες. Όχι δηλαδή τρόπο που γίνονται. Και ανεξάρτητα δηλαδή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αλλά από τη στιγμή που το Σύνταγμα μας δίνει αυτή τη δύναμη και δυνατότητα να ανατρέψουμε και να σταματήσουμε αυτή την κατάσταση, το χρησιμοποιούμε για το καλό του τόπου. Όμως, είναι πολύ δύσκολη η περίοδος. Δηλαδή, και με την παράταση τη δίμηνη που έχουμε πάρει, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, χρονικά θέλω να πω, είναι στις αρχές Φεβρουαρίου να έχουμε κυβέρνηση, αν υποθέσουμε ότι πάμε σε εκλογές. Μπορείτε να συνεχίσετε σε περίπτωση που είτε μόνοι σας, είτε με συγκυβέρνηση, να βγάλετε πέρα μια διαπραγμάτευση? Εμείς είμαστε ήδη έτοιμοι και το αποδείξαμε εδώ πέρα που ήρθαμε και στη Λαμία, που ξεκίνησαμε ήδη να μιλάμε με την κοινωνία και με όλους τους φορείς, γιατί εμείς θέλουμε αυτούς να έχουμε δίπλα μας. Έχουμε ήδη πρόγραμμα, ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε πώς να το διεκδικήσουμε και γι' αυτό και ζητάμε το λαό να τον έχουμε δίπλα μας, γιατί εμείς η μόνη δύναμη που έχουμε και αντλούμε είναι μόνο από τον ελληνικό λαό. Γιατί γι' αυτό θέλω να παλέψω. Και όλοι αυτοί που λένε ότι δεν είστε έτοιμοι και ουσιαστικά θα βρεθείτε σε αδιέξοδο, τι απαντάτε εσείς? Εμείς αυτούς που απαντάμε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα να βρεθούν σε αδιέξοδο, γιατί δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο και αυτό που φοβούνται το διαλύσουμε, δεν μπορούμε να διαλύσουμε τίποτα γιατί τα έχουν ξεπουλήσει όλα. Και ένα τρανό παράδειγμα να το φέρουμε αυτό που είχαμε και χθες. Κάναμε τα εγκαίνια στο χειροδρομικό κέντρο Παρνασσού, το οποίο ξεχρονίστηκε και αυτό το έχουν πέρασει στα ΕΠΕΔ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή και αυτό το έχουν ξεπουλήσει. Δηλαδή αυτό είναι το πιο μεγάλο δηλαδή, το οποίο έχουν κάνει. Τα πάντα έχουν ξεπουλήσει. Έχουν βάλει τους Έλληνες να δουλεύουν με μισθούς πείνας όσοι δουλεύουν, γιατί η ανεργία ξανανεβαίνει. Αυτοί οι οποίοι είναι οι νέοι μας φεύγουν στο εξωτερικό, φεύγουν οι υπόλοιποι νέοι που είναι εδώ πέρα, δεν έχουν δουλειά και αυτοί που κάνουν παιδιά εδώ πέρα για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους και τις οικογένειες τους θεωρούνται και τεκμήρωτα, αφρολογούν. Εδώ πέρα μιλάμε ότι πάνε για εθνοκάθαρες εδώ πέρα αυτά τα οποία κάνουν. Και πρέπει να τα δει ο ελληνικός λαός. Τα βλέπει ο ελληνικός λαός? Φυσικά και τα βλέπει. Η εικόνα λαός που έχετε εσείς από τις περιοδίες σας, μιλώντας καθημερινά με τον κόσμο, ποια είναι? Αυτό που βλέπω εγώ από τον κόσμο είναι ο κόσμος είναι αποφασισμένος και θέλει να τιμωρήσει. Και θέλει να τιμωρήσει αυτούς που μας έφεραν εδώ πέρα και αυτά τα οποία έχουν υπογράψει. Και θα πω το εξής εγώ. Μεθαύριο λοιπόν, ποιος διαφωνεί, αν υπάρχει κάποιος πραγματικά που να είναι Έλληνας και να ενδιαφέρει για τον τόπο, να διαφωνεί ότι πρέπει να γίνει κούρεμα στο ελληνικό χρέος. Θέλω να δω όταν διαπραγματεύεται λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ και θα συγκρούεται με όλα αυτά τα συμφέροντα για να γίνει το κούρεμα, πραγματικό κούρεμα λοιπόν, σε αυτό το χρέος. Τότε τι θα κάνουν αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή μας κατακρίνουν, θα είναι δίπλα μας ή θα στηρίζουν τους τραπεζίτες? Εκεί θα φανούν ποιοι είναι για την πατρίδα και ποιοι είναι για συμφέροντα. Άρα για σύντομα όλοι θα κρυθούν. Στο τέλος όμως οφείλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, έτσι? Για να είμαστε αποτελεσματικοί πρέπει να τη δώσουν τη μάχη, αν θέλουν, στο πλευρό μας. Εμείς καλούμε λοιπόν, γιατί εκτός άμα διαφωνούν. Άμα διαφωνούν, πάνε να πει ότι καθαρά εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα. Και εκεί φυσικά θα πέσουν οι μάσκες. Θα δούμε λοιπόν τότε ποιοι θα είναι. Γιατί εμείς είναι ξεκάθαρο αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε. Γι' αυτό και μιλάμε για αυτό το οποίο δεν έχει πρώτη φορά στον πλανήτη. Έχει γίνει το 1953 για την ίδια τη Γερμανία, η οποία μας κουνάει το δαχτυλάκι αυτή τη στιγμή. Η Γερμανία για να φτάσει εδώ που έφτασε με τις πλάτες των υπολείπων λαών της Ευρώπης. Όπου μέσα αυτούς τους λαούς που βοήθησαν, εκτός ότι μας φάξανε, τους βοηθήσαμε και μετά και τους καλήσαμε χρέη. Και ακόμα μας χρωστάνε και ακόμα έχουμε το κατοχικό δάνειο, ακόμα έχουμε τις αποζημιώσεις που δεν έχουν δώσει, τα οποία αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ θα διεκδικήσει. Δεν τα αφήσει, γιατί είναι εξάρτητα από το κούρμα που έγινε για τη Γερμανία το 1953 με τη συμφωνία του Λονδίνου. Εμείς ζητάμε λοιπόν μερίτερα ανάπτυξης. Δηλαδή, όταν λέτε ξεκάθαρα ότι θα το χρησιμοποιήσετε ως διαπραγματευτικό χαρτί, έτσι? Ενώ εμείς αυτό δεν είναι μόνο διαπραγματευτικό, αυτό θα εφαρμοστεί. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο που θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά τη Γερμανία. Λοιπόν, για την υπόλοιπη Ευρώπη, για τους υπόλοιπους που έχουμε, θα δώσουμε τη μάχη λοιπόν να καταλάβουν ότι αν θέλουν να πάρουν τα λεφτά τους, γιατί γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή, αν μου βρεθεί κάποιος αυτή τη στιγμή πάνω στον πλανήτη και μου πει ότι με 500 ευρώ μισθό και με 320 δισεκατομμύρια χρέος μπορεί αυτό ποτέ να το ξεχρεώσεις, αν με χαρτί και μολύβι μου το αποδείξει κάποιος, εγώ θα το παραδεχτώ. Αν βρεθεί ένας. Πάμε τώρα στα θέματα τα περιφερειακά που είναι επίσης πολύ σημαντικά. Εκλέγεστε στη Βιωτία. Ένα μεγάλο θέμα είναι η Κοπαίδα και όλα αυτά τα οποία έχουμε ζήσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν ακόμα σοβαρά αναχώματα?
υπάρχουν ακόμα αυτή τη στιγμή σοβαρά να έχουμε, γιατί η κυβέρνηση από την αρχή, όταν εμείς άρχισαν να φωνάζουμε, όταν πήγε να γίνει κατάργηση και φτάνει στο σημείο να παρουσιάζεται, όταν έχει μιλήσει ο Πρωθυπουργός ότι θα δώσει WiFi σε όλη την Ελλάδα, την προηγούμενη συνέντευξη του κ. Πρεδεντέρη, είχε πει ότι μεγάλο επίδομα είναι, λέει, και η κατάργηση, του οργανισμού Κοπαίδος. Χωρίς να το έχω εξηγήσει, αυτό βλέπουμε πόσο σοβαρά είχαν δει λοιπόν την κατάργηση σε επίπεδο κυβέρνησης, ότι ο οργανισμός Κοπαίδος είναι το 2% του ΑΕΠ. Δηλαδή 330.000 στρέμματα με βαβοκαλλιέργεια τροφοδοτούν την αγορά της Αθήνας. Μιλάμε για το πιο δυνατό κάμπο εδώ πέρα στην περιφέρειά μας. Αυτή τη στιγμή αυτό πρέπει να είναι, όπως είπα, στην νομοθεσία σίγουρα δεν εξυπηρετεί τους αγρότες, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα όσον να κάνει κυρίως με τα δάνεια. Γιατί τα δάνεια, γιατί το λέω δάνεια? Γιατί αυτά τα οποία έχουν να πληρώσουν μεθαύριο οι αγρότες, αυτό που χρωστάνε στον οργανισμό, κάποια στιγμή, όπως οι τράπεζες τους κυνηγάνε μετά και όταν θα αφιδωθούν στην εφορία, όπως και με τα δάνεια. Το λέω γιατί το καταλάβουν και οι αγρότες, το λέω έτσι. Και αν δηλαδή δεν γίνει μια διευθέτηση ή δεν γίνει ένα κούρημα εκεί πέρα, το οποίο όχι να χαριστούν, το ξεκαθαρίζουμε, να χαριστούν. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι θα ξαναχαρίσουν. Όχι, δεν χαριστούν. Αυτοί πραγματικά που χρωστάνε και έχουν. Διαφορέ του μπαταχτσίδε, ναι, από του κανονικού δηλαδή. Λοιπόν, πρέπει να δούμε, λοιπόν, να δώσουμε εκεί πέρα, γιατί θα του πάρουν την περιουσία όλοι. Ένα δεύτερο, πρέπει να συμμετέχουν η προδιοίκηση, η αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού και δεύτερου βαθμού με όσο αφορά την περιφέρεια. Και φυσικά οι άμεσα εμπλεκόμενοι που είναι συνεταιρισμοί και αγρότε. Για να μπορέσουν να δούμε πώ θα γίνει η ανάπτυξη στο κοπαδικό πεδίο για τα επόμενα χρόνια. Όσο και. Όσο το βασικότερο, λοιπόν, όσον αφορά την Κοπαίδα, είναι πλέον αυτή τη στιγμή δεν έχουν τελειώσει ούτε όσον αφορά τους εργαζόμενους. Κάποια κομμάτια ήδη στο κοπαδικό πεδίο έχουν πλημμυρίσει αυτή τη στιγμή, γιατί δεν υπάρχουν εργαζόμενοι και δεν υπάρχει διοίκηση στην ουσία, ώστε για να ανοίξουν τα κανάλια να αδειάσει προς την ηλίκη. Άρα γι' αυτό πρέπει να λυθούν άμεσα, γιατί για τα επόμενα χρόνια, για το επόμενο χρονικό διάστημα, μπορούν να σπείρουν και να καλλιεργήσουν Κοπαίδα. Πέρασε ένα μεγάλο κομμάτι με τις αλλαγές που έγιναν στην περιφέρεια και έχουν πάρθει και κάποιες πρωτοβουλίες ακόμα, σε συνεργασία ακόμα με τους δημάρχους. Ακόμα δεν έχει μπει ο καθαριστής. Ακόμα η περιφέρεια δεν μπορεί να κάνει πράγματα. Μπορεί να έχουν γίνει συναντήσεις, αλλά εδώ μιλάμε ότι η Κοπαίδα είναι ένα ζωντανός οργανισμός και τρέχει. Και θέλουν άμεσες ενέργειες. Αυτές οι άμεσες ενέργειες, το επόμενο χρονικό διάστημα, άμεσα θα υπάρχει πρόβλημα για την επόμενη περίοδο. Και πρέπει να το καταλάβουν οι υπεύθυνοι. Λοιπόν, ένα άλλο μεγάλο θέμα και στον νομό και στην περιφέρεια είναι η τεράστια ανεργία. Είναι πανελλαδικό το πρόβλημα. Είναι πανελλαδικό το πρόβλημα. Προφανώς και είναι πανελλαδικό. Όμως, εγώ οφείλω να σας ρωτήσω, διότι ως περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είμαστε σε άλλη κλίμακα από την επικράτεια. Βεβαίως είμαστε και μας και εκτός κιόλας, γιατί μας θεωρούν λόγω της βιομηχανικής ζώνης σχηματαρίου Ινοφύτων, μας θεωρούν ότι είμαστε μια πλούσια περιφέρεια, ανεβάζει το ΑΕΠ, που το ΑΕΠ στην ουσία δεν ανεβαίνει, γιατί τα χρήματα αυτά πρώτον φεύγουν και πηγαίνουν στην Αθήνα. Όλα είναι στην Αθήνα. Δεύτερον, η περιφέρεια δικιά μας έχει τους δύο πιο φτωχούς νομούς, όπου είναι η Βρετανίας και Φωκίδες, με μεγάλη φτώχεια και πολύ κάτω από το μέσο όρο του ΑΕΠ. Και βλέπουμε ότι είναι κάτι το οποίο είναι τραγικό, δηλαδή το να είναι εκτός της Ελλάδας. Όπως είπαμε και εδώ, να δίνεται στις 8 περιφέρειες, όπου δόθηκε αυτό το κοινωνικό μέρισμα που μοιράστηκαν διάφοροι υπολογιστές κτλ. Αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξει και εδώ πρέπει μια μεγάλη μάχη που θα τη δώσουμε όλοι. Για να δούμε τα πράγματα, για να μπορέσει η Στερά Ελλάδα να πάρει προγράμματα, να μπει μέσα, λοιπόν, να έχει ένα μέτρο να αναπτυχθεί διαφορετικά για τα επόμενα χρόνια και που είναι γενιές στην περιφέρειά μας, είναι καταδικασμένος να μάθει γι' αυτό. Τεράστιο ζήτημα επίσης, και σας έχω δει πολλές φορές εκεί, είναι το ζήτημα της ΛΑΡΚΟ. Έχετε δώσει μάχες κι εσείς. Το εργοστάσιο σιγά σιγά δείχνει να πηγαίνει προς τον αρχικό σχεδιασμό του ΤΑΙΠΕΔ. Οφείλουμε να ομολογήσουμε εδώ πέρα ότι έχουν δοθεί πολλές μάχες για το θέμα να παραμείνει η ΛΑΡΚΟ ΣΕΧΗ, γιατί κάποιοι θέλουν να την κλείσουν και τη χρησιμοποιούσαν τη ΛΑΡΚΟ μόνο, και αυτό είναι το άσχημο, για να κάνουν κομματικά παιχνίδια κάποιοι, για να κάνουν προσλήψεις. Κάτι που ακούγεται αυτή την περίοδο, ότι κάποιοι πιέζουν να γίνουν προσλήψεις στη ΛΑΡΚΟ, τώρα προεκλογικά δηλαδή, χωρίς να έχει ανάγκη. Ένα είναι αυτό. Το βασικότερο, λοιπόν, από όλα, ότι η ΛΑΡΚΟ πρέπει να μείνει υπό δημόσιο έλεγχο και να έχει δημόσιο χαρακτήρα, δηλαδή διαφορετικά. Το διαφορετικά θα διαχωριστεί, θα την πάνε σε καλή και κακή, όπως έγινε με την Μεταγροτική Τράπεζα. Και φοβάμαι πάρα πολύ ότι εάν δεν γίνουν εκλογές, η ΛΑΡΚΟ, επειδή ήταν στα προαπαιτούμενα, λοιπόν, πάρα πολύ, θα χαθεί. Εσείς. Πολύ φοβάστε ότι θα χαθεί. Φοβάμαι πάρα πολύ ότι θα χαθεί, γι' αυτό πρέπει να πάρουμε το συνολικό ζήτημα, το τι θα κάνετε για όλα αυτά εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα να μου πείτε και το τελευταίο.
που έχει σχέση, κατά την προσωπική μου άποψη, με την ουσία της ανάπτυξης στην περιφέρεια Αριστεράς Ελλάδας. Πώς είναι δυνατόν να έχετε στη Βιωτία τόσα πολλά τουριστικά μνημεία, στη Φθιώτιδα άλλα τόσα. Η Εύβοια κατεξοχήν τουριστικός νομός είναι όλος γύρω-γύρω με θάλασσα. Οι Ορεινοί Όγκοι και οι δύο, οι βασικοί, έχουν χιονοδρομικά κέντρα. Και να λέμε εδώ ότι είμαστε η πιο υποβαθμισμένη περιοχή τουριστικά. Έχουμε αρχαία μνημεία, πολιτιστική κληρονομιά, θάλασσες, δυο χιονοδρομικά και κλεγόμαστε. Τι κάνουμε λάθος? Δηλαδή δεν κάνουμε κάτι λάθος. Κάποιοι εδώ πέρα, όταν μου λένε, θα σας φέρω το βασικότερο πρόβλημα που υπάρχει όσον αφορά τον τουρισμό. Θέλω εγώ να ξεκινήσω από την Αθήνα, να πάω στο χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού ή στο χιονοδρομικό κέντρο Καρπενησίου. Θα πληρώσω περισσότερα χρήματα για τα διόδια από ό,τι για βενζίνη. Πώς θα έρθει ο άλλος αυτή τη στιγμή με αυτή την ανεργία? Δηλαδή, κάναμε χθες τα εγκαίνια στο χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού. Είναι λεφτά, είμαι λεφτά αυτού ο εξοχρονισμού, λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων και των Ευρωπαίων, μέσω ΕΣΠΑ. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, οι Έλληνες, οι οποίοι θέλουν να έρθουν, οι αγρότες, οι εργάτες, πού να έρθουν με τους μισθούς που έχουν? Οι άνεργοι πώς θα έχουν πρόσβαση εκεί πέρα? Δηλαδή, για να υπάρξει τουρισμός και να υπάρξει ανάπτυξη, πρέπει να υπάρξει πάλι δουλειά. Αν δεν υπάρξει δουλειά, δεν γίνεται να πάει κι ο άλλος, γιατί πρώτα και δεν έχει εξασφαλίσει το προσδίο και μετά θα πάνε να δείτε αξιοθέατα. Εσείς, άμα δεν έχετε να φάτε, θα πάνε να δείτε αξιοθέατα ή θα πάτε να κάνετε σκι? Όχι, φυσικά. Θα κοιτάξετε πρώτα λοιπόν να πληρώσετε το ρεύμα. Θα κοιτάξετε πρώτα να πληρώσετε να πάρετε. Στον αντίποδα όμως, κάποιοι λένε ότι όλα αυτά τα οποία είπε στη ΔΕΘ ο Αλέξης ο Τσίπρας ήταν προεκλογικά και δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Αυτό, προσέξτε, γιατί είπαμε εμείς το πρώτο πράγμα, πρέπει να σταματήσει η ανθρωπιστική κρίση. Εσείς, κύριε Στεριόπουλε, δηλαδή αυτό που ονειρευόμαστε όλοι για την Ελλάδα, για την Ευρώπη. Την Ευρώπη που κάποιοι που την έφτιαξαν και την Ευρώπη ονειρεύτηκαν μέσα από τις τάχτες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τότε που ζήσαμε όλα αυτά που έκανε ο φασισμός, που τα ζήσαμε και τον περιοχή με ολοκαυτώματα, όπως στο Δίστομο και αλλού, στην Ιπάτη. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, οι ηγέτες τότε που είχαν βιώσει τον πόλεμο, ήταν μια Ευρώπη διαφορετική. Δεν περιμέναμε στην Ευρώπη του 2015 να λειτουργούν συσίδια στην Ελλάδα και να λένε κάποιοι ότι τη σώσανε και να είναι τα συσίδια αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, κοινωνικά παντοπολία, η Δήμη, η Εκκλησία, τα εργατικά κέντρα, όλοι εμείς, να βοηθάμε τον κόσμο. Δηλαδή, γιατί πεινάει ο κόσμος. Αυτή είναι η Ευρώπη που ονειρευόμαστε. Αν αυτή είναι η Ευρώπη που ονειρεύονται κάποιοι, όχι. Αλλά όμως, να μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Ότι μέσα σε αυτή την κρίση γίνεται και μια βία αναδιανομή του πλούτου. Το 11% των Ελλήνων έχουν ανεβάσει σε 18-20% την περιουσία τους. Το 70% την έχει χάσει αντίστοιχα. Δηλαδή γίνεται και μια βία αναδιανομή του πλούτου. Και αυτά δεν τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, τα λέει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Κύριε Σταθά, που είναι υπόδικος ο κύριος Γεωργίου. Κρίσιμο ερώτημα. Το κρίσιμο ερώτημα. Παρουσιάζεται μια φιλολαϊκή πολιτική. Στο σύνολό της. Θα μπορέσετε. Δεν παρουσιάζεται. Αφήστε με να ολοκληρώσω το ερώτημα. Θα μπορέσετε να κάνετε αυτό που δεν έκαναν οι προηγούμενοι? Να βάλετε χέρι στους πλούσιους? Λοιπόν, καταρχήν δεν παρουσιάζεται. Το λέμε γιατί ούτε οι λίστες τελείωσαν, ούτε αυτοί που έβγαλαν τα χρήματα στο εξωτερικό έχουν ελεγχθεί, ούτε οι φόροι έχουν αποδοθεί, ούτε τα μαύρα τα τσέκαρε κανένας και εκείνο το περίφημο ΚΕΦΟΜΕΠ, το λέω, έχει κυριολεκτικά, αν και δεν είναι δόκιμος ο όρος, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω. Το ΚΕΦΟΜΕΠ, το Κέντρο Φορολόγησης Μεγάλου Πλούτου, η υπηρεσία δηλαδή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων που θα έπρεπε να έχει αποδώσει, δεν έχει αποδώσει λοιπόν, τουλάχιστον τα αναμενόμενα. Τι πράγματα θα κάνετε εσείς? Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Εμείς δεν κάνουμε φιλολαϊκή πολιτική. Εμείς ερχόμαστε μέσα από τον λαό και θέλουμε να στηρίξουμε τον ελληνικό λαό, τους αδύναμους. Οι πλούσιοι έχουν τα μεγάλα κανάλια, έχουν τους τραπεζίτες, έχουν όλα αυτά τα μέσα για να πιέζουν και να κερδίσουν αυτά που κερδίζουμε μέχρι στιγμής. Λοιπόν, εμείς ερχόμαστε να βοηθήσουμε και τον κόσμο της αγροτιάς, τον κόσμο της εργασίας, αυτόν τον κόσμο εκπροσωπούμε εμείς. Τον κόσμο του μόχθου. Και αυτόν τον κόσμο αν δεν θα πάρετε από τους πλούσιους όμως. Ερχόμαστε λοιπόν και τι λέμε. Θα τώρα συνεχίζουν και να ταλαιπωρούνται οι φτωχοί. Και τι λέμε εμείς λοιπόν. Η Λίστα Λαγκάρτ βγήκε και είπε. Δεν το είπε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό πάλι. Το είπε ο εισαγγελέας. Ο εισαγγελέας που ήταν υπεύθυνος. Λέει, μας είπε να κατεβάσουμε τα μολύβια. Δεν το είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό το είπε ο εισαγγελέας. Λοιπόν, ποιοι δώσανε εντολή για να το κάνουν αυτό το πράγμα? Το δώσανε αυτοί οι οποίοι παίρνουν με διάφορα τις παρεμβάσεις γνωστές που κάνουν για όλα τα θέματα. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Αυτοί οι οποίοι έχουν βγάλει λεφτά μαύρα. Και αν πραγματικά θα πω και ένα βήμα παραπέρα. Αυτό το παίζουν πατριώτες. Πατριώτες, μεγαλοπατριώτες δηλαδή. Άμα τα λεφτά και που έχουν βγάλει έξω, θα είμαστε στο εξωτερικό. Άμα αγαπάνε την πατρίδα και κουκουνάνε την ελληνική σημαία, τώρα που η πατρίδα έχει πρόβλημα, τα φέρνουν τα λεφτά μέσα. Να βοηθήσουν την πατρίδα.
Γιατί οι εργάτες. Το θέμα είναι ότι θα κάνετε εσείς αν όντως δεν τα φέρουν, κύριε Σταθά. Γι' αυτό λέμε για το περιουσιολόγιο, γι' αυτό ζητάμε προσωπικό που και να έχει πάνω στον πλανήτη, να ξέρουμε τι γίνεται, για να πραγματικά να φορολογηθούν αυτοί. Γιατί από εμάς ο αδύναμος δεν είναι αφοβάται, δεν το πάρουν περιουσία. Έχουμε βάλει ήδη τα 12 χιλιάρια το αφορολόγητο, ήδη έχουμε βάλει ότι θα τους βοηθήσουμε. Άρα για αυτοί δεν είναι να μας φοβούνται. Αυτοί είναι οι μόνοι που ελπίζουν σε εμάς, γι' αυτό θα παλέψουν. Αλλά οι άλλοι έχουν αρχίσει να μας φοβούνται, γι' αυτό και αντιδρούν έτσι. Και να το πάμε και ποιος είναι λοιπόν η πατρίδα πραγματική. Για να βγει αυτό το ΑΕΠ που βγάζουμε όλα αυτά τα χρόνια, ξέρετε πόσοι νεκρούς έχουν, πάρα από 300 νεκρούς εργαζόμενους για να βγει αυτό το ΑΕΠ. Και εν καιρό ειρήνης λοιπόν οι εργάτες είναι αυτοί οι οποίοι δουλεύουν τη ζωή τους και εν καιρό πολέμου. Γιατί η αστική τάξη, αυτή η οποία είναι και οι πατριώτες κάπου το παίζουν από αυτούς και κουνάνε και το παίζουν και να μην συνεχίσω, να μην τους χαρακτηρίσω, τι κάνουν εν καιρό ειρήνης, κερδίζουν και τα βγάζουν έξω τα λεφτάκια τους. Δεν τα αφήνουν εδώ πέρα για την πατρίδα, τα βγάζουν αφορολόγητα, τα πάνε στο δουκάτο του κυρίου Γιούνκερ, ο οποίος μας κουνάει το δαχτυλάκι, όπου 18 πολυεθνικές εταιρείες, ελληνικές πολυεθνικές εταιρείες έχουν πάει εκεί για να μην φορολογούνται. Ο κύριος Γιούνκερ λοιπόν μας έχει κλέψει αυτή τη στιγμή χρήματα από το ελληνικό κράτος για τα λεφτά που έγινε η φοροδιαφυγή από εκεί. Είναι χρήματα που λείπουν από το Κουρμπανά. Τα οποία αυτά έχουν κλείσει νοσοκομεία, έχουν κλείσει σχολεία. Άμα τα είχαμε εδώ πέρα. Δεν θα λείπανε γιατροί από τα νοσοκομεία, αν ήταν εδώ πέρα αυτά τα χρήματα που έχουν πάει εκεί. Και αυτό λέει: θέλω να βγουν οι φίλοι μου να βγουν να μας κυβερνήσουν. Λοιπόν, ο λαός πρέπει να καταλάβει αυτά. Και εμείς αυτό που θέλουμε το λαό το θέλουμε δίπλα μας, γιατί μόνοι μας σίγουρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Για να κλείσουμε, κύριε Σταθά, το δικό σας μήνυμα και προσωπικό και πολιτικό. Ποιο είναι προς τους πολίτες και του νομού σας και της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας? Αυτό που έχω να πω είναι το εξής και το λέω πάντα. Είμαστε ένας λαός περήφανος και αξιοπρεπής. Δεν τους φοβόμαστε, μας φοβούνται. Και πρέπει να παλέψουμε αυτή τη στιγμή για την αξιοπρέπειά μας. Και όταν δώσουμε τη μάχη πραγματικά για την πατρίδα, εκεί θα φανεί ποιος είναι με την πατρίδα και ποιος είναι με τα συμφέροντα και με την τσέπη του. Εκεί θα κρυθούμε όλοι. Και αυτή η μάχη θα δοθεί, δίνεται συνέχεια, αλλά είναι μια μάχη διαρκής και θα γίνει πολύ περισσότερο τώρα που θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Κύριε Σταθά, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία στο Δελτίο. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ σας και στους τηλεθεατές σας. Πάμε τώρα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και όταν θα επιστρέψουμε, σε λίγα λεπτά δηλαδή, θα έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και όχι μόνο. Ο υπέροχος κόσμος του Άι Βασίλη και όλοι οι πρωταγωνιστές των χριστουγεννιάτικων παραμυθιών ζωντανεύουν και φέτος στη μαγεμένη Ελατοχώρα. Πέρασε τη μαγική πύλη και θα βρεθείς σε έναν υπέροχο κόσμο διασκέδασης, ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης και δημιουργίας. Μαγεμένη Ελατοχώρα. Μια μεγάλη γιορτή για μικρούς και μεγάλους με πολλές δωρεάν δράσεις, θεάματα και ατέλειωτα παιχνίδια στο χριστουγεννιάτικο διαδραστικό πάρκο της Λαμίας. Χρώμα, γέλιο και φιδόρα. Μαγεμένη Ελατοχώρα. Μαζί μας, ο Τζούνιορ από τη Φάγε. Τώρα, η εταιρεία Αδελφή Καβαδία ΑΕ, συνεργαζόμενη με το νέο φορέα Mega Euronics, σας προσφέρει τις χαμηλότερες τιμές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Σε μας θα βρείτε αποκωδικοποιητές για το νέο ψηφιακό σήμα, καθώς και μεγάλες προσφορές σε όλες τις τηλεοράσεις, αποσύροντας την παλιά σας με νέας τεχνολογίας. Αδελφή Καβαδία. Ποιότητα και οικονομία σε όλα μας τα είδη. Στις δύσκολες στιγμές, ο φίλος σου. Στις όμορφες στιγμές, ο φίλος σου. Σε κάθε στιγμή, ο φίλος σου. Φρέσκο γάλα, Λαμή. Ο φίλος σου. Το γάλα Λαμίας σε νέα συσκευασία. Φρέσκο γάλα Λαμή. Ίδια γεύση και ποιότητα. Τώρα με νέο πρόσωπο και όνομα. Φρέσκο γάλα Λαμή. Ζητήστε το με το νέο του όνομα. Από τη βιομηχανία Γάλακτος Λαμίας. Εδώ ζεσταίνει το σπίτι σου φθηνά. Μοκέτες χαλιά. Τίνκα Σέκο Κάρπετ. Βιοτεχνία κατασκευής μοκετών και χαλιών. Εισάγουμε, βιοτεχνούμε, τοποθετούμε και πουλάμε φθηνά. Αγοράστε από την πηγή. Γιατί εδώ η ζεστασιά δεν κοστίζει ακριβά. Τίνκα Σέκο Κάρπετ. Θήβα Αθήνα Καλυθέας Πρόπυργος. Μεταφορά ή μετακόμιση. Μόνος σου. Δεν χρειάζεται να πάθεις για να μάθεις. Κάλεσε Αλφα Μεταφορική. 45 χρόνια εμπειρίας με σύγχρονα φορτηγά αυτοκίνητα κλειστού τύπου, ανυψωτικά γερανοφόρα οχήματα. Με υπηρεσίες συσκευασίας, αποθήκευσης και τοποθέτηση στο χώρο σου σε πολύ προσιτές τιμές. Συχνά δρομολόγια Λαμία, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και ανταπόκριση σε όλη την Ελλάδα από πόρτα σε πόρτα με έμπειρο προσωπικό. Κάλεσε Αλφα
Αλφα Μεταφορική στο τηλέφωνο 2231-0-33934 και στη Λεωνίδου 64 Λαμία. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμισή σας από το Αλφα ως το Ωμέγα. Στις 23 Δεκεμβρίου, στις 9 το βράδυ, στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας, σας περιμένουμε στο μεγάλο φιλανθρωπικό γκαλά για να δώσουμε αγάπη στα παιδιά του κόσμου με την ActionAid. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Αγνοούμενος παραμένει για έκτη συνεχόμενη ημέρα ο 82χρονος από το Ροβολιάρι που τα ίχνη του εξαφανίστηκαν την περασμένη Δευτέρα. Οι έρευνες της ΕΜΑΚ συνεχίζονται. Έκτη μέρα των ερευνών σήμερα, χωρίς να υπάρχει κάποιο νεότερο στοιχείο. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ όπως το καταγράψαμε την πρώτη μέρα της εξαφάνισής του, όταν και δηλώθηκε, και θα επιχειρήσουμε να μιλήσουμε με τον υποδιοικητή της ΕΜΑΚ που βρίσκεται στο χώρο των ερευνών. Άφαντος παραμένει ένας 82χρονος κάτοικος του χωριού Ροβολιάρι της Δυτικής Φθιώτιδας, τα ίχνη του οποίου έχουν χαθεί από το βράδυ της Δευτέρας με τους συγγενείς του, αλλά και τους κατοίκους του ορεινού χωριού να εκφράζουν τους φόβους τους για τη ζωή του. Ο ηλικιωμένος, ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα άνοιας το τελευταίο διάστημα, έμενε σε συγγενικό του πρόσωπο σε χωριό λίγο έξω από τη Μακρακόμη. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες ζητούσε επιτακτικά να τον μεταφέρουν στο Ροβολιάρι, όπου έχει ζήσει ολόκληρη την ζωή του. Τελικά τα συγγενικά του πρόσωπα τον μετέφεραν στο χωριό την Κυριακή που μας πέρασε και στη συνέχεια έφυγαν. Μάλιστα, μέχρι νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας επικοινωνούσαν μαζί του τηλεφωνικά, αλλά στη συνέχεια τα ίχνη του χάθηκαν. Το σπίτι μάλιστα του 82χρονου στο Ροβολιάρι είναι σε ένα σημείο του χωριού όπου τα περισσότερα σπίτια είναι άδεια. Στην γειτονιά του μάλιστα ζει μόνο ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Παρά τις έρευνες που έχουν ξεκινήσει εδώ και δύο ημέρες περίπου, δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος του 82χρονου. Μάλιστα, κάτοικοι του χωριού που συνέβαλαν στις έρευνες εκτιμούν ότι ο 82χρονος θα πρέπει να έχει απομακρυνθεί αρκετά από το χωριό, καθώς εξερευνήθηκαν εξονυχιστικά όλες οι περιοχές γύρω από το χωριό. Μας έχουν ειδοποιήσει για ανέβρεση εξαφανιστέντος ατόμου, ηλικίας περίπου 82 ετών, ο οποίος έχει εξαφανιστεί από το σπίτι του και από τους οικείους του από τη Δευτέρα το απόγευμα, εδώ στο Ροβολιάρι της Μακρακόμης, και έχουμε έρθει με διασωστικό σκύλο και με συνοδό από την υπηρεσία μας, συν 7 πυροσβέστες από την πυροσβεστική υπηρεσία της Μακρακόμης, μεγάλη δύναμη της αστυνομίας, και ερευνούμε όλο το χωριό και πέριξ αυτού για την ανέβρεση του ατόμου. Πάμε τώρα να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον υποδιοικητή της ΕΜΑΚ, τον κύριο Αποστόλου, να μας πει τι νεότερα είχαμε από τις έρευνες σήμερα στην ευρύτερη περιοχή του Ροβολιάριου. Καλησπέρα, κύριε Αποστόλου. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Τι ακριβώς έγινε σήμερα? Είχαμε κάποιο νεότερο στοιχείο, κάποιο σημείο ζωής? Καμία εξέλιξη. Οι έρευνες σταμάτησαν. Επικεντρωθήκαμε όπως όλες αυτές τις μέρες από τη Δευτέρα το βράδυ μέσα στο χωριό και περιμετρικά αυτού. Οι έρευνες συνεχίστηκαν ακόμα και πολύ μακρύτερα του χωριού, δηλαδή πήγαμε και στη Ρεντίνα και στο μοναστήρι της Ρεντίνας, στο Λιτόσελο και ούτω καθεξής, για να εξαντλήσουμε όλα τα ενδεχόμενα των ερευνών. Δεν είχαμε όμως τελικά κάποιο αποτέλεσμα, ενώ ψάχτηκε ο χώρος όλος εξονυχιστικά. Στις έρευνες συμμετείχε και σήμερα ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος? Στις έρευνες συμμετείχαν 3 εκπαιδευμένα σκυλιά. Ένα της 7ης ΕΜΑΚ, διασώστης ερευνητής, έρευνας, σκύλος, και 2 K9 της αστυνομίας. Είχαμε μεγάλη δύναμη και κινητοποίηση και της πυροσβεστικής υπηρεσίας με την ειδική μονάδα της και με την πυροσβεστική υπηρεσία Μακρακόμης, αλλά ακόμη και από την αστυνομία, η οποία με μεγάλη δύναμη και αυτή συνέβαλε τα μέγιστα. Ανεξήγητο πραγματικά, έτσι? Δυστυχώς, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Ο εξαφανιστής είναι περίπου 84 χρονών και δεν έχει δώσει σημεία ζωής από τη Δευτέρα το βράδυ, ξημερώματα Τρίτης. Κύριε Αποστόλου, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Παρακαλώ, επίσης. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο και πάμε τώρα στην υπόθεση με τον 7χρονο μαθητή που, όπως κατήγγειλαν οι γονείς του στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έπεσε θύμα της δασκάλας του. Η καταγγελία λέει ότι είχε πέσει το παιδάκι κάτω, η δασκάλα το κλώτσισε και η ακτινογραφία στο νοσοκομείο έδειξε ραγισμένο πλευρό. Διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα, το πόρισμα της οποίας είδε το φως της δημοσιότητας χθες, λέει ότι δεν το έκανε η δασκάλα. Οργισμένος ο πατέρας του μαθητή συγκεντρώνει στοιχεία
για να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δασκάλας που σύμφωνα με καταγγελία γονέα φέρεται να έχει κλωτσίσει και να έχει ραγίσει πλευρό μαθητή της πρώτης τάξης του 11ου Δημοτικού Σχολείου Λαμίας. Η προκαταρκτική έρευνα που διενήργησε η πρωτοβάθμια εκπαίδευση Φθιώτιδας και ολοκληρώθηκε χθες δεν τεκμηριώνει το βάσιμο της καταγγελίας για τη δασκάλα. Σε απλά ελληνικά, το πόρισμα λέει ότι η δασκάλα δεν κλώτσισε τον 7χρονο μαθητή. Όμως, όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου που εξέδωσε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, θα γίνει και ΕΔΕ ώστε να υπάρξει έρευνα σε βάθος για να μην υπάρχει η παραμικρή υποψία. Η ανακοίνωση αναφέρει: αναφορικά με την καταγγελία γονέα μαθητή του 11ου Δημοτικού Σχολείου Λαμίας, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει τα εξής. Αμέσως μόλις η καταγγελία του γονέα τέθηκε σε γνώση των αρμόδιων υπηρεσιών, δόθηκε εντολή για την άμεση διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί η βασιμότητα των διαλαμβανόμενων σε αυτή. Καταρχήν από το πόρισμα της προκαταρκτικής έρευνας δεν προκύπτουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν το βάσιμο της καταγγελίας. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θειότιδας, όπως προτείνεται και από το πόρισμα, θα προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια και ένορκης διοικητικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθεί σε βάθος η καταγγελία και να εξαλειφθεί και η παραμικρή πιθανότητα ύπαρξης αποχρώσεως ενδείξεως για την τέλεση των αναφερόμενων στην καταγγελία γεγονότων. Πρόκειται για εξέλιξη που εξόργησε τον πατέρα του μαθητή, ο οποίος μιλώντας στην ιστοσελίδα Λαμία Report, είπε ότι ισχύουν στο ακέραιο όσα είχε δηλώσει αμέσως μετά το περιστατικό. Δηλαδή, ότι συγκεντρώνει στοιχεία για να καταθέσει μήνυση εναντίον της δασκάλας. Είστε αποφασισμένος να το τραβήξετε μέχρι τέλους το θέμα, έτσι? Βέβαια, είμαι αποφασισμένος, διότι αυτοί οι δάσκαλοι θα δημιουργήσουν πρόβλημα και σε άλλα παιδάκια, οπωσδήποτε, διότι δεν ξέρω τι αισθάνονται μέσα τους για τα παιδιά. Για τέτοιες συμπεριφορές είναι ανεπίτρεπτες. Ούτε σε τριτοκοσμικές χώρες δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και πρέπει να το προχωρήσω το θέμα. Διότι τέτοιοι δάσκαλοι δεν πρέπει να υπάρχουν στη σχολεία. Μένουμε στα τοπικά θέματα και πάμε να δούμε τι έγινε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου οι φίλαθλοι του ΠΑΣ Λαμία βρέθηκαν εκεί για να διαμαρτυρηθούν για τις εξελίξεις και την κόντρα που έχει ξεσπάσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα μεταξύ του Δημάρχου Λαμίας και του Προέδρου της ομάδας. Είχαμε ένταση και είχαμε και τοποθετήσεις από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής. Από τώρα εδώ, θα σκουφθεί να φύγει. Τώρα, ακούτε, το ΔΑΚ,
Εδώ και ένα μήνα αναθέσαμε σε έναν δικηγόρο του Δήμου μας να συντάξει και να αποστείλει στον δικηγόρο της ΠΑΕ ένα συμφωνητικό, ιδιωτικό συμφωνητικό για την παραχώρηση χρήσης του γηπέδου όπως ο νόμος επιβάλλει μέχρι τη λήξη της ποδοσφαιρικής περίοδου. Μετά από παρέλευση αρκετών ημερών και μάλιστα είχαμε αποφασίσει σήμερα να το έχουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ούτως ώστε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να υπογραφεί αυτή η παραχώρηση μέχρι τη λήξη της ποδοσφαιρικής περίοδου. Αυτό λοιπόν ήταν ένα προσχέδιο στο οποίο ο νομικός σύμβουλος της ΠΑΕ δεν απάντησε ποτέ. Με δική μου λοιπόν παρέμβαση ξανά προς την νομική σύμβουλο, ζήτησα να επικοινωνήσει με τον δικηγόρο της ΠΑΕ να απαντήσει, να επισημάνει πιθανές ενστάσεις που είχε επί του προσχεδίου για να το φέρουμε σήμερα. Ανταυτού είδαμε μία επίθεση η οποία είναι ανίκεια προς έναν άνθρωπο, μάλλον προς το θεσμό συνολικά του Δημοτικού Συμβουλίου και προς έναν θεσμικό εκπρόσωπο που αποφάσισαν οι πολίτες του Δήμου ότι θέλουν να επιλέξουν. Και για ποιο λόγο? Γιατί υπήρχαν, λέει, διαφωνίες σε μερικά επιμέρους σημεία. Ωραία, γι' αυτό τα στείλαμε έγκαιρα στον δικηγόρο της ΠΑΕ, προκειμένου να γίνουν οι επισημάνσεις, οι διορθώσεις, η συμφωνία να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο να εξουσιοδοτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο τον Δήμαρχο για να υπογραφεί η παραχώρηση. Θέλω, μισό από και θέλω να βοηθήσετε την ομάδα και να στείλω στην ομάδα. Γι' αυτό να είστε αυτό το χαρτί, προσωπικά για μένα, είναι ένα χαρτί το οποίο πρέπει να το σκίσετε. Μου σκίσω εγώ ήδη σπορτώσω πολλούς. Για να κάνετε πάλι από την αρχή. Γιατί αυτό εδώ, ένας τελειός θα πάει να υποκράψει και να πάει το κεφάλι στην τρουβά. Να πληρώνει τα δύο τρίτα του διαπρότος και να πληρώνει δύο ώρες πριν τον αγώνα και δύο ώρες πριν τον αγώνα οτιδήποτε γίνει στην πόλη της Λαμίας. Κοιτάξτε παιδιά, να σας πω κάτι. Ο Δήμος μέχρι και το πάρκινγκ του Δημαρχείου παραχώρησε όπως δεν έπρεπε. Αυτά με τα ποδοσφαιρικά στο Δημοτικό Συμβούλιο της Λαμίας. Χθες όμως η συνεδρίαση ήταν με συγκεκριμένο αντικείμενο, το ΧΙΤΑ. Έχουμε στο στούντιο την κυρία Μαρία Αντωνίου Σιούτα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Για να συζητήσουμε τις εξελίξεις και σε αυτό το θέμα. Να σας ζητήσω ένα μικρό σχόλιο για τα ποδοσφαιρικά. Φαντάζομαι ότι δεν είστε και ειδικοί, αλλά σε σχέση με την παραχώρηση του ΔΑΚ. Ναι, θα έλεγα ότι παρακολουθώ μεν τα αθλητικά γενικώς, αλλά δεν είμαι έτσι το πιο κατάλληλο άτομο να μιλήσω γι' αυτό. Ωστόσο, είδατε ένταση όμως χθες. Θα ήθελα να πω ακριβώς αυτό, ότι ήταν μια κατάσταση που δεν τέριαζε σε Δημοτικό Συμβούλιο η χθεσινή. Πραγματικά ήταν ένα... Το όλο σκηνικό πολύ θλιβερό, φωνές, ύβρις, κάπου πήγαν να γίνουν και συμπλοκές κλπ. Για ένα θέμα που φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί, να έχει λυθεί, αν ήταν μια διαφορετική αντιμετώπιση. Εν πάση περιπτώσει, για μας το ζήτημα ήταν ξεκάθαρο από την αρχή. Είναι ένα παραχωρητήριο, ήταν ένα παραχωρητήριο, όπως ισχύει για όλες τις ΠΑΕ ανά την Ελλάδα. Έτσι θα μπορούσε να έχει λυθεί και αυτό το θέμα και να μην φτάσουμε εκεί που Εγώ φτάσαμε. Θέλω να πω κάτι όμως. Είναι σεβαστά όλα αυτά, όμως θα πρέπει όταν μια ποδοσφαιρική ομάδα, μια οποιαδήποτε ομάδα αθλητική πάει τόσο καλά, θα πρέπει να δείχνουμε ένα διαφορετικό ενδιαφέρον, διότι διαφημίζει ολόκληρη την πόλη. Φέρνει κόσμο στην πόλη, ψάχνουμε την ανάπτυξη, έρχονται φύλαθλοι, έρχονται οπαδοί άλλων ομάδων, φέρνουν χρήματα στην πόλη, δουλεύουν τα καταστήματα. Θέλω να πω ότι ειδικά όταν πηγαίνει καλά μια ομάδα, δεν μιλάω και έτσι αν είναι και η τελευταία, δεν έχει σημασία βέβαια αν είναι πρώτη τελευταία στο ΕΦ αγωνίζεστε, αλλά όταν πηγαίνει καλά σε τέτοια επίπεδα, δηλαδή αν του χρόνου η Λαμία είναι στη μεγάλη κατηγορία, σκεφτείτε ότι θα επισκέφτονται χιλιάδες φύλαθλοι μεγάλων ομάδων και την πόλη της Λαμίας. Γι' αυτό το λέω. Δεν αντιλέγει κανένας αυτό και εμείς άλλωστε και σαν παράταξη ήμασταν από την πρώτη στιγμή κοντά στην ομάδα. Να σας θυμίσω και τηλεγράφημα συγχαρητήριο είχαμε στείλει όταν είχε πετύχει την μεγάλη της νίκη και για το θέμα με τον ποδοσφαιριστή Καμαρά. Πρώτοι εμείς το σηκώσαμε αυτό και
ταχθήκαμε στο πλευρό του και χθες το ίδιο ακριβώς είπαμε. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το θέμα δεν έπρεπε να ανοίξει τόσο πολύ. Ακριβώς αυτό λέμε και εμείς. Ότι το αφήνουμε εδώ λοιπόν. Δεν έπρεπε να ανοίξει. Επειδή ο τηλεοπτικός χρόνος είναι περιορισμένος. Απλά μια ναι. μικρούλα αναφορά μόνο. Ναι. Αυτό που τόνισα και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ότι το ΔΑΚ της Λαμίας δεν ανήκει ούτε στο Δήμαρχο ούτε στην ομάδα. Ανήκει στο λαμιώτικο λαό και θα πρέπει να υπάρχει μέρημνα. Ναι, μεν για την ομάδα να μπορεί να προπονείται, να κάνει τους αγώνες της και όλα αυτά, αλλά υπάρχει όμως και ένα ταρτάν, υπάρχει και, και στίβος, υπάρχουν και πολίτες. Οπότε όλα αυτά θα πρέπει να μπουν στο τραπέζι. Και χθες βέβαια δεν μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά εμείς το βάλαμε και χθες αυτό το θέμα. Το βάλαμε χθες αυτό το θέμα και το είπαμε στον Δήμαρχο. Έχουμε πει, ναι μεν καλή προβολή έτσι, από το ποδόσφαιρο, αλλά υπάρχει και ο κλασικός αθλητισμός. Υπάρχει το ο κλασικός αθλητισμός και το θέσαμε και αυτό. Δηλαδή, να δούνε, να παραχωρήσουν στη Λαμία, αλλά να μην ξεχάσουν σε καμιά περίπτωση και τον υπόλοιπο κόσμο που αθλείται, αλλά και τους απλούς λαμιώτες, οι οποίοι θέλουν απλά να περπατήσουν. Σωστά. Σωστά. Πάμε τώρα στον Χιτά της Λαμίας, στο φόδουσα κεντρικής θεότητας ο Χιτά της Λαμίας, θες, έτσι. Ναι. Τι έγινε χθες. Χθες είχαμε πάλι, είχαμε ζητήσει καταρχήν να πω, ένα έκτακτο δημοτικό συμβούλιο. Είχαν υπογράψει όλες οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης να γίνει αυτό το έκτακτο συμβούλιο. Εμείς εκεί είχαμε θέσει συγκεκριμένα θέματα. Τα θέματα ήταν να πάρουμε απόφαση. Να μην κάνουμε ιστορική, όχι, δεν τα κάνουμε, ακριβώς γι' αυτό. Ένα από τα θέματα λοιπόν ήταν λήψη απόφασης για να παραμείνει η διαχείριση του Χιτά της Λαμίας στο Δήμο της Λαμίας. Ανταυτού λοιπόν ερχόμαστε και πάλι χθες σε ένα συμβούλιο με εισήγηση που έλεγε ενημέρωση για το Χιτά Λαμίας, θεσμικό πλαίσιο, υποβολή προτάσεων. Μέχρι το μεσημέρι της χθεσινής ημέρας εισήγηση καταρχήν δεν είχαμε για αυτό το θέμα. Δεν ξέραμε τι ακριβώς ενημέρωση θα γίνει, τι θα συζητήσουμε. Γύρω στο μεσημέρι μας στάλθηκε μία εισήγηση, την οποία είδαμε. Πρώτο μου σχόλιο λοιπόν ήταν, ένα, ευτελίζεται κατά αυτόν τον τρόπο και ο θεσμός του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν μπορεί για ένα τόσο σοβαρό θέμα να κάνεις ενημέρωση και ενημέρωση και ενημέρωση και ενημέρωση. Τελικά τι φάνηκε μέσα από εκεί. Ότι όλες αυτές οι ενημερώσεις που γινόντουσαν προηγουμένως, με δραματικούς τόνους, υγειονομική βόμβα και κινδυνεύουμε και θα κάνουμε και θα ράνουμε. Χθες μαζευτήκανε και μας παρουσίασε στην εισήγησή του ο κύριος Δήμαρχος μια κατάσταση που είχα ξαναπεί ότι όφιλε να τη γνωρίζει. Όλοι την ξέραμε πώς λειτουργεί ο Χιτά, με τα προβλήματα, με τις αδυναμίες τους, με όλα αυτά. Και ήρθε να μας προτείνει τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Και η κατακλείδα στο αυτό που πρέπει να γίνει είναι ότι να φύγει η διαχείριση του Χιτά της Λαμίας από τον Δήμο, δηλαδή από το Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή από τους Δημότες, και να πάει στον κεντρικό φόδσα σε πρώτη φάση και μετά να περάσει στον περιφερειακό φόδσα, σε όλη την περιφέρεια δηλαδή, πράγμα που σημαίνει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν θα έχει πλέον κανένα και λόγο. Και τι έγινε χθες. Λοιπόν, τι έγινε χθες. Καταρχήν μας ενημέρωσε ο κύριος Δήμαρχος για όλα αυτά, μας είπε για τα πρόστιμα. Σημειωτέων τα πρόστιμα ήταν. Αυτό είναι σημαντικό ερώτημα. Η αλήθεια για τα πρόστιμα ποια είναι. Λοιπόν, τα πρόστιμα, δεν μιλάμε για τα πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Μιλάμε για τα πρόστιμα που βάλαν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος. Είναι 232.000. Τι θα πληρώσει από αυτά ο Δημότης. Αυτά καταμερίζονται λοιπόν σε 12 πρόστιμα. Επιμερίζονται μάλλον σε 12 πρόστιμα. Τι θα πληρώσει, θα πληρώσει ο Δημότης. Θα τα πληρώσει ο Δημότης δηλαδή. Ποιος θα πληρώσει. Μάλιστα. Εμείς θα πληρώσουμε. Επιμερίζονται λοιπόν αυτά τα πρόστιμα. Ο κύριος Σταυρογιάννης δεν τα ανέλησε. Τα ανέλησε ο κύριος Κοτρονιάς, ο οποίος άρχισε ένα-ένα να λέει είναι τόσα, 9.000 εκεί, 14.000 εκεί, 27.000 εκεί. Όλα αυτά πρόστιμα, κάποια σοβαρά, κάποια ενδεχομένως ήταν έτσι τη στιγμή που έγινε ο έλεγχος. Επί της ουσίας όμως, τα περισσότερα από αυτά τα πρόστιμα είχαν να κάνουν με το ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή αμέλησε, αδράνησε να προχωρήσει μια σειρά ζητήματα. Όπως ήταν τα στραγγίσματα, όπως ήταν το βιοαέριο, όπως ήταν μια σειρά ζητήματα. Και ήταν ελλείψεις συγκεκριμένες της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, οι οποίες χθες βέβαια δεν
παρουσιάστηκαν εκεί. Απλά ο κύριος Κοτρονιάς έλεγε ότι αυτό δεν συνιστά ρήπανση, δεν συνιστά υποβάθμιση του περιβάλλοντος, άρα δεν κινδυνεύουμε να πάμε για κακούργημα, όπως του είπε ο κύριος Σταυρογιάννης, ότι κοιτάξτε, κάποια πρόστιμα σας αφορούν και εσάς και κινδυνεύετε, επειδή έχουν πάει στον εισαγγελέα, να πάτε μέσα για κακούργημα και δεν συμμαζεύετε. Και απαντάει ο κύριος Κοτρονιάς, όχι, διότι δεν υπάρχει υποβάθμιση περιβάλλοντος. Το ότι ο ΧΙΤΑ λειτουργεί έτσι όπως λειτουργεί σήμερα και έχει τεράστια ευθύνη η προηγούμενη δημοτική αρχή, είναι ένα ουσιαστικό θέμα, ένα μεγάλο θέμα. Η καινούργια δημοτική αρχή έχει και αυτή τις ευθύνες της, και οι ευθύνες της είναι πού? Στο ότι διαχειρίζεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ακολουθώντας την ίδια πεπατημένη με τον κύριο Κοτρονιά. Και το πιο ουσιαστικό, ποιο είναι? Ότι την καυτή αυτή πατάτα την πετάει, υποτίθεται σε εισαγωγικά, πολλά από τα χέρια του Δήμου και την δίνει στον φόδσα κεντρικής φθιότητας. Μάλιστα. Τι έγινε χθες τελικά, όταν κληθήκατε να αποφασίσετε, τι έγινε? Κληθήκαμε να αποφασίσουμε. Εμείς τονίσαμε ότι σε καμιά, μα σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να φύγει η διαχείριση του ΧΙΤΑ της Λαμίας από το Δήμο της Λαμίας, από τους δημότες δηλαδή, και να πάει στον κεντρικό φόδσα. Γιατί αυτό? Ναι, γιατί... αλλά πήγε. Πήγε. Και πήγε μάλιστα, και εδώ είναι, μας έκανε φοβερή εντύπωση. Όταν υπογράφει, τι έκανε εντύπωση? Όταν υπογράφει ο κύριος Κοτρονιάς για έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο και εκεί συζητάμε ότι θα θέσουμε θέμα λήψη, να ακυρωθεί η προηγούμενη απόφαση που σημειωτέων την είχε καταψηφίσει, να ακυρωθεί η προηγούμενη απόφαση και να περάσουμε πάλι το ΧΙΤΑ της Λαμίας στο Δήμο της Λαμίας, χθες βλέπουμε μια αναδίπλωση, να μην το πω διαφορετικά, και λέει ναι, εντάξει, ψηφίσαμε να πάμε στο φόδσα κεντρικής φθιότητας. Δηλαδή και η παράταξη του Δημάρχου και η παράταξη του πρώην Δημάρχου έχουμε, λοιπόν, ψήφισαν το ίδιο δύο πράγμα. Δύο παρατάξεις στο Δήμο, ο πρώην και νυν Δήμαρχος, με απλά ελληνικά, όσο πιο απλά μπορώ να το πω, να παραδίδουν τον ΧΙΤΑ της Λαμίας, να παραδίδουν τη διαχείριση των σκουπιδιών μας από τα χέρια των δημοτών, από τα χέρια του Δημοτικού Συμβουλίου, σε άλλους, στον κεντρικό φόδσα και από εκεί και πέρα στην ανώνυμη εταιρεία που θα είναι ο περιφερειακός. Γιατί το λέμε αυτό και το ξαναλέμε και επιμέναμε προχθές, ότι ανοίγεται το δρόμο στους ιδιώτες. Δεν αρκεί να το λες με στην εισήγησή σου ότι εγώ δεν πάω σε ιδιώτες, να ήταν το διατυπανίζεις. Ξεκάθαρο, κύριε Αντωνίου, το ανοίγεις αυτό. Η είδηση είναι λοιπόν ότι χθες συμφώνησαν και οι δύο. Συμφωνήσαν και οι δύο στην ίδια κατεύθυνση. Να πάει στον κεντρικό φόδσα, να φύγει από τη Λαμία. Αυτό και μπορούμε να κάνουμε. Είναι ένα να λέμε στους πολίτες ακριβώς τι έχει συμβεί και να βγάζουν μόνοι τους τα συμπεράσματα. Ακριβώς. Είναι τεράστιο θέμα για μας. Και επειδή και πάλι θα παιχτεί το παιχνιδάκι αυτό, να πάνε να τους μπερδέψουν με ονόματα, με διαχειρίσεις κλπ. Εμείς τους λέμε ξεκάθαρα, δεν απαντήσατε ούτε γιατί, από πού και ως πού φέρατε μια ανώνυμη εταιρεία της Θήβας, το ΔΕΠΟΔΑΘ, να έρθει τον Οκτώβριο, 31 δεκάτου του Οκτώβρη, να κάνει έλεγχο ποιος, από πού και ως πού η εταιρεία της Θήβας, να κάνει έλεγχο στο δικό μας τον ΧΙΤΑ και στις 5 δεκάτου, να μας κοινοποιήσει, το έχω εδώ αν θέλετε να το δείξει και η κάμερα, να μας κοινοποιήσει την έκθεση. Αυτή είναι εδώ. Αυτή εδώ. Την έκθεση της ΔΕΠΟΔΑΘ για το ΧΙΤΑ της Λαμίας. Και μας λέει ότι ήταν στα πλαίσια κάποιων συμβάσεων που είχαν υπογραφεί και δεν ξέρω τι από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Ξεκάθαρα. Μισό λεπτάκι ακόμα. Για να βγάζουν... Δεν έχουμε χρόνο πολύ όμως. Ένα λεπτό μόνο για να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Όταν κατ' επανάληψη τους ζητάγαμε, φέρτε μας την προγραμματική σύμβαση που έχετε υπογράψει με τη ΔΕΠΟΔΑΘ. Πέστε μας πόσα λεφτά μέχρι τώρα έχει πληρώσει ο Δήμος, δηλαδή εμείς, για συνεργασίες με τη ΔΕΠΟΔΑΘ, δεν μας το έλεγε. Όταν του λέγαμε γιατί πήγαμε σε μια προκήρυξη από τη ΔΕΠΟΔΑΘ, μας λέει μα δεν το ξέρω. Και χθες πάλι μας έλεγε άλλα. Μας είπε στην αρχή ότι αυτή την προκήρυξη εγώ δεν την ήξερα, ήταν ερήμην μου. Όταν ακυρώθηκαν αυτοί οι δύο διαγωνισμοί, 200.000 και 200.000, έτσι 400 δηλαδή, όταν ακυρώθηκαν, μισό λεπτάκι και κλείνω, όταν ακυρώθηκαν αυτοί οι διαγωνισμοί, πήγε να το παρουσιάσει ότι δήθεν έγινε κατόπιν ενεργειών του και χθες όταν πάλι επέμενα μου λέει «Α, όχι, θύμωσε ο δήμαρχος της Θήβας και το πήρε πίσω γιατί λέει εγώ δεν μπορώ να φωνάζουν εκεί μέσα σε εσάς και να προχωράω τέτοιο Ρέστε. Διαγωνισμό». Ας Ρέστε. Βγάλουν οι πολίτες τα συμπεράσματά τους. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
Θα μείνουμε σε ρεπορτάζ με πολιτικά πρόσωπα, αλλά αυτή τη φορά η είδηση είναι ευχάριστη. Και μιλάμε για την παρουσία της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη χθες στο χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού. Εγκαινίασε το μεσημέρι τις νέες εγκαταστάσεις και τους αναβατήρες. Μάλιστα, η ίδια θεώρησε σκόπιμο ότι έπρεπε να δοκιμάσει και τους αναβατήρες. Εκεί είχαμε ένα περίεργο περιστατικό. Έμειναν οι προσκεκλημένοι κρεμασμένοι για λίγα λεπτά μέχρι να ξαναξεκινήσει το lift την ανωδική του πορεία. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Και πραγματικά οι καινούργιες εγκαταστάσεις και οι αναβατήρες είναι κόσμημα για την περιοχή του χιονοδρομικού κέντρου του Παρνασσού, που περιμένει και το χιόνι για να φιλοξενήσει τους δεκάδες χιλιάδες λάτρεις των χειμερινών σπορ στην περιοχή του Παρνασσού. Η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη έκοψε την κορδέλα των εγγενείων στις αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις στο χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού. Οι πίστες, αν και είχαν ελάχιστο χιόνι που δεν επέτρεπαν χιονοδρομίες, πλέον είναι ανοιχτές για βόλτα και οι επισκέπτες θα βρουν ανοιχτά τα σαλέ στη θέση 1950 μέτρα υψόμετρο, αλλά και στο νέο μικρό σαλέ στην κορυφή του Βάκχου. Η Ελλάδα στοχεύει να είναι ισχυρός και σύγχρονος τουριστικός προορισμός καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο. Ζούμε σε μια πανέμορφη χώρα, ξεχωριστή σε κάθε εποχή του έτους, που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τις ανταγωνίστριες χώρες της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης. Η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη εγκαινίασε το νέο αναβατήρα Αφροδίτη Βάκχος. Ακολούθησε βόλτα μέχρι την κορυφή του Βάκχου με το νέο υπερσύγχρονο αναβατήρα. Πρώτη επίσημη διαδρομή για μια πανοραμική θέα του χιονοδρομικού κέντρου αλλά και των νέων έργων. Ο νέος υπερσύγχρονος αναβατήρας Αφροδίτη Βάκχος λειτουργεί πλέον επίσημα για όλον τον κόσμο που θα εκδράμει στον όμορφο Παρνασσό. Ένα πολύ μεγάλο έργο που προήλθε από την συνεργασία πολλών φορέων του Υπουργείου Τουρισμού, της ΕΤΑΒ, της Περιφέρειας και άλλων, και το οποίο παραδίδεται στην τοπική κοινωνία και είναι για μας, για το Υπουργείο Τουρισμού και για τον ΕΟΤ, μια απόδειξη του ότι η Ελλάδα εκπλήσει, ότι η Ελλάδα διαθέτει χιονοδρομικά κέντρα τα οποία συναγωνίζονται και ανταγωνίζονται τα χιονοδρομικά κέντρα της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης, ότι η Ελλάδα είναι ένας προορισμός 12 μήνες το χρόνο, 365 μέρες. Έχετε δει ότι αυτό που προβάλλουμε είναι η μυστική Ελλάδα, όλα τα μέρη της χώρας που προκαλούν το ενδιαφέρον των επισκεπτών και που μπορούν να μας κάνουν ένα ελκυστικό προορισμό για όλους τους μήνες του χρόνου. Για μας αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι ο τουρισμός στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες, δημιουργεί θέσεις εργασίας και δημιουργεί την δυνατότητα να αναπτυχθεί παράλληλα και με τους άλλους τομείς της οικονομίας. Μια πολύ σημαντική λοιπόν μέρα για τον ελληνικό τουρισμό, μια σημαντική μέρα που δείχνει ότι και όλη η δουλειά που έχουμε κάνει σε θεσμικό επίπεδο για την πιστοποίηση και την αδειοδότηση των χιονοδρομικών κέντρων όλης της χώρας συντάσσεται στην προσπάθεια που γίνεται για την ανάδειξη των ορεινών όγκων και όλων των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού που μπορεί να υποστηρίξει η χώρα μας. Προσφέρουμε ένα τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα στην περιοχή, το οποίο νομίζω ότι θα προσφέρει νέο αέρα στην ανάπτυξη της περιοχής και πάνω απ' όλα στις θέσεις εργασίας της περιοχής. Χαίρομαι πάρα πολύ και συγχαίρω όλους τους συνεργάτες οι οποίοι βοήθησαν μέσα από δύσκολη περίοδο να επιτύχουν με μεγάλη ακρίβεια αυτή την ημερομηνία, την καταληκτική, έτσι όπως επιβάλλεται για να εκμεταλλευτούμε και τη φετινή σεζόν. Φυσικά και είναι μία από τις πιο σημαντικές μέρες για την περιοχή μας, διότι σε λίγο ανοίγει η τουριστική περίοδος, η χειμερινή τουριστική περίοδος και οι επισκέπτες θα δουν ένα καινούριο, εξυγχρονισμένο, ευρωπαϊκού τύπου χιονοδρομικό κέντρο. Οι υπηρεσίες προς τους πολίτες θα είναι πολύ καλύτερες, ανταγωνιστικές. Οπότε μέσω της ανάπτυξης αυτής θα μπορούν να προσδοκούν όλοι οι όμορφοι δήμοι τα καλύτερα. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο ήλιος και θάλασσα. Το τουριστικό πακέτο περιλαμβάνει πολύ περισσότερα πράγματα. Η χώρα αυτή τη στιγμή επενδύει στοχευμένα, έτσι ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ.
ανακοινίζει τις υποδομές της για να προσελκύσει τουρισμό. Και όπως δείχνουν τα πράγματα, βρισκόμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση και τα επόμενα χρόνια έχουμε τη δυνατότητα να επενδύσουμε πολύ περισσότερα χρήματα σε αυτό που μπορεί να μας φέρει πλούτο. Νομίζω, ναι, με την παρουσία της Υπουργού εγκαινιάστηκε ένα νέο δίκτυο ανάβασης στην κορυφή για να δώσει μια άλλη πνοή, να τονώσει τον τουρισμό, να τονώσει την οικονομία. Η Ιωνία είναι πάρα πολύ θετική. Είναι ένα αίτημα το οποίο υπήρχε χρόνια από τις τοπικές κοινωνίες. Έχουμε συμβάλει όλοι για να γίνει αυτό το ξεχρονισμό. Είναι χρήματα του ελληνικού δημοσίου και επιχορηγούμενα και από το ΕΣΠΑ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δυσάρεστο της υπόθεσης είναι ότι όμως αυτοί που ξεπουλάνε τον τόπο μας, αυτό το οποίο είδαμε σήμερα, το σύγχρονο αυτό χειροτομικό κέντρο, θα το ξεπουλήσουν σε κάποιους να το εκμεταλλευτούν. Αυτό συνεπάγεται ότι θα χαθούν θέσεις εργασίας, θα κλείσουν μικρές ξενοδοχικές μονάδες, εστιατόρια, και γι' αυτό και έχει δεσμευτεί όλη και η Δήμη της περιοχής, αλλά ακόμα και ο Περιφερειάρχης, ο οποίος στηρίζεται και από τη Νέα Δημοκρατία, ότι θα είμαστε απέναντι και θα πολεμήσουμε και ακόμα και στα δικαστήρια και εμείς πολιτικά, φυσικά σαν αυριανή κυβέρνηση, αυτό να μην σταματήσει αυτό το ξεπούλημα, γιατί είδαμε αυτό το ωραίο έργο το οποίο έγινε, κάποιος θα έρθει να το πάρει σαν δωράκι. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από το ΕΝΑ Κεντρικής Ελλάδας. Μείνετε κοντά μας με τη συνέχεια του προγράμματός μας. Από όλους όσοι εργάστηκαν για τη δική σας ενημέρωση, καλό σας βράδυ.